Μια δέσμη μέτρων με σκοπό όχι μόνο την ανακούφιση των πληγέντων αλλά και την πρόληψη ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον πλημμυρικά φαινόμενα παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος. Έπειτα από τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρουσιάστηκαν την Τετάρτη σε αρκετές περιοχές του νομού η περιφέρεια ετοιμάζεται να αναλάβει δράση. Στο μέλλον θα φροντίσουμε πρώτα ο Θεός να περάσει καλά ο χειμώνα αυτός που διανύουμε. Θα φροντίσουμε να προετοιμαστούμε έγκαιρα να κάνουμε τους απαραίτητους καθαρισμούς που ενδείκνυται έγκαιρα ώστε να δημιουργούνται πολύ λιγότερα προβλήματα στις συγκεκριμένες περιοχές. Ένα παράδειγμα θέλω να αναφερθώ είναι ο ποταμός Άρης που πρέπει να καθαριστεί από το ύψος της ε, θέας μέχρι και τις πηγές. Από την έντονη βροχόπτωση και την πλημμύρα που ακολούθησε, πολλέ επιχειρήσει υπέστησαν ζημιέ, όπω επίση και πολλοί αγρότε αλλά και απλοί πολίτε στι κατοικίε του. Η νέα Περιφερειακή Αρχή ετοιμάζεται να διεκδικήσει κονδύλια από την Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ανακουφιστούν οι πληγέντε. Πρέπει να κατευθύνουμε ε, νερά από τη βρόχινα εκτό οικισμών όπου αυτό είναι εφικτό θα ασχοληθούμε και με αυτή την παράμετρο. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι θα διεκδικήσουμε ένα κονδύλι που πρέπει μάλλον να ξεπερνάει το εκατομμύριο για να μπορέσουμε να κάνουμε επεμβάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές που προανέφερα. Να σημειώθει ότι από τη δυνατή καταιγίδα οι περιοχές που δοκιμάστηκαν ήταν τα Τσουκαλέικα, ο Άγιος Φλόρος, το Πίδημα, το Αριοχώρι αλλά και περιοχές των Δήμων Ιχαλίας και Τριφιλίας.